Βλέπουμε μια κατάσταση βαρβαρότητας αυτή τη στιγμή να εκτελήσεται στην Ουκρανία. Τι λέτε για τον πόλεμο, αν διαφαίνεται κάτι στον ορίζοντα? Βρισκόμαστε σε μια απίστευτη δίνη αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια απίστευτη δίνη. Οι ανταγωνισμοί που εξελίσσονται στην περιοχή είναι σφοδρότατοι και δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα νομίζω ότι η κατάσταση, ακόμη και αν υπάρχει κάποιος προσωρινός συμβιβασμός για την εκτόνωση προσώρας της κατάστασης, νομίζω ότι η πορεία μάλλον είναι αρνητική και μάλλον προμηνεί νέα δεινά για τους λαούς. Το βασικό φυσικά που πρέπει να δούμε είναι τι οδήγησε στη σημερινή σύγκρουση στην Ουκρανία, στην απαράδεκτη ρωσική εισβολή και σε όλο αυτό το μακελιό που βλέπουμε να εκτελήσεται. Εμείς ως ΚΚΕ εδώ και χρόνια προειδοποιούσαμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, συσσωρεύεται πολύ έφλεκτο υλικό. Πολύ έφλεκτο υλικό. Ήταν η προσπάθεια από τη μια μεριά του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρήσουν βήμα-βήμα όλα αυτά τα σχέδια περικύκλωσης της Ρωσίας με την είσοδο νέων χωρών, με την εγκατάσταση υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων σε αυτές τις χώρες, με την εγκατάσταση νέων στρατιωτικών βάσεων και στην Ελλάδα, μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια και εδώ στη Βουλή ψηφίστηκαν πάρα πολλές συμφωνίες που προέβλεπαν την εγκατάσταση νέων βάσεων στη χώρα μας, οι οποίες σήμερα αξιοποιούνται ως κέντρα μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Και φυσικά το 2014 αυτοί οι οργανισμοί, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οργάνωσαν ένα πραξικόπημα στην Ουκρανία, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, για να στηρίξουν τη φιλοδυτική λεγόμενη μερίδα της κυρίαρχης τάξης της Ουκρανίας έναντι της φιλορωσικής, στηρίζοντας επίσης αντιδραστικές δυνάμεις, παραστρατιωτικές, φασιστικές οργανώσεις και ούτω καθεξής. Είναι άλλο πράγμα το ότι αυτό αξιοποιείται ως πρόσχημα. Ναι, και γιατί μόνο τον πόλεμο δεν τον έκανε το ΝΑΤΟ, δεν εισέβαλε η Ουκρανία στη Ρωσία, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Είναι άλλο πράγμα ότι χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από τη Ρωσία αυτή η κατάσταση, και άλλο όμως ότι δεν είναι μια πραγματικότητα. Και φυσικά, όπως είπατε, από την άλλη μεριά είναι η Ρωσία που είχε τα δικά της σχέδια για τα δικά της συμφέροντα, για να προωθήσει τα σφαίρα των δικών της μονοπωλίων, και αυτή τη στιγμή αυτό είναι που συμβαίνει με το αίμα πάνω στον ουκρανικό λαό και στο ρώσικο λαό. Αυτά τα δύο στρατόπεδα λύνουν τις διαφορές τους και τους ανταγωνισμούς τους με τραγικές συνέπειες και για τους δύο λαούς αυτούς και για τους άλλους λαούς που πληρώνουν τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου. Έχετε εξαγγείλει ένα συλλαλητήριο αντιπολεμικό στο Σύνταγμα σε 7 ώρα. Με ομιλητή του Γενικού Γραμματέα του κόμματος. Κάποιοι λένε ότι εξισώνεται όμως έτσι τον εισβολέα με τον αμυνόμενο, με το να λέτε γενικώς το αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Κοιτάξτε, και όχι να καταδικάζεται να είναι συλλαλητήριο υπέρ της Ουκρανίας. Εάν η Αμερική έκανε μια εισβολή στη Βενεζουέλα, θα κάναμε αντιπολεμικό συλλαλητήριο ή θα καταδικάζαμε την εισβολή? Όπως καταδικάσαμε και τη ρωσική εισβολή. Να σας θυμίσω ότι την επόμενη μέρα κιόλας του πολέμου, της τυπικής έναρξης του πολέμου, το ΚΚΕ οργάνωσε συλλαλητήριο με τη συμμετοχή χιλιάδων κόσμου έξω από τη ρωσική πρεσβεία. Εμείς όμως, ποια είναι η διαφορά? Ότι εμείς δεν λέμε μόνο καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή και βάζουμε μία τελεία. Εμείς αναδεικνύουμε τις ευθύνες όλων των εμπόλεμων πλευρών. Αναδεικνύουμε τις ευθύνες επίσης του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακολούθησαν μια συγκεκριμένη πολιτική. Στήριξαν αντιδραστικές κυβερνήσεις στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία ο ουκρανικός λαός υποφέρει και τώρα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με χιλιάδες νεκρούς. Να σας θυμίσω μόνο ότι στην Ουκρανία μετά το 2014 και την επέμβαση αυτή των Αμερικάνων απαγορεύτηκε το ΕΚΙ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Νομιμοποιήθηκε η φιλοναζιστική προπαγάνδα. Ο σύντροφος ο Γιώργος Λαμπρούλης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, επειδή συμμετείχε και στήριξε και επισκέφθηκε την Ουκρανία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας που πέρναγε από δίκη, αυτή τη στιγμή είναι περζόνα non grata στην Ουκρανία. Το 2014 επίσης, στην Οδυσσό, πυρπολήθηκε
από αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες σήμερα έχουν ενταχθεί στους κρατικούς μηχανισμούς της Ουκρανίας, πυρπολήθηκε το κτίριο των συνδικάτων εκεί με απολογισμό πάνω από 50 νεκρούς. Άρα λοιπόν εκεί υπήρχε ένας ακήρυκτος πόλεμος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό που σας είπα πριν, δύο στρατόπεδα, από τη μια μεριά το ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά η Ρωσία, οι οποίοι λύνουν τις διαφορές τους πραγματικά σκορπώντας το θάνατο, την καταστροφή με το αίμα του ουκρανικού και του ρωσικού λαού. Αυτό είναι το θέμα, ότι τώρα μιλάμε για ένα αιματοκύλισμα, ένα πραγματικό αιματοκύλισμα. Άμαχοι σκοτώνονται καθημερινά. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι τα συνθήματα περί ειρήνης από μόνα τους δεν φτάνουν, ούτε σώζουν ζωές. Βεβαίως. Γι' αυτό εμείς δεν βάζουμε μόνο το θέμα ειρήνη ή το ζήτημα να επικρατήσει η διπλωματία. Εμείς λέμε επίσης απεμπλοκή από τον πόλεμο. Ότι με κανένα τρόπο δεν μπορεί η χώρα μας, η οποία εμπλέκεται αυτή τη στιγμή, είτε να στέλνει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, είτε επίσης να αξιοποιούνται υποδομές στη χώρα μας, να αξιοποιούνται βάσεις, το ελληνικό έδαφος, η θάλασσα, ο αέρας κτλ. Προκειμένου να παίρνουμε το μέρος. Άρα ουδετερότητα. Όχι, εμείς δεν είμαστε καθόλου. Εμείς είμαστε με το μέρος των λαών. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Εμείς λέμε ότι πρέπει να νικήσει ο ουκρανικός λαός όπως και ο ρώσικος λαός. Και αυτή η νίκη, ξέρετε, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Νίκη για τους λαούς, για τον ουκρανικό και για τον ρώσικο λαό, είναι να απαλλαγούν από κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι και τύπου Πούτιν, οι οποίες κυβερνήσεις τους έσυραν σε ένα σφαγείο, σε ένα πραγματικό σφαγείο, να απαλλαγούν από αυτές τις τάξεις, τις αστικές τάξεις, οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν σε αυτές τις χώρες μετά το 1991, και αυτό θα σημαίνει νίκη. Γιατί αυτοί οι δύο λαοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε, για 70 και πλέον χρόνια ζούσαν ειρηνικά, ζούσαν αδελφομένα στο πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης και μετά το 1991 και την ανατροπή του σοσιαλισμού οξύνθηκαν οι εθνικισμοί, οι διχασμοί, οι ανταγωνισμοί. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα μπροστά στα μάτια μας. Άρα εμείς καθόλου ιδιαιτερότητα. Εμείς είμαστε πάντα σε όλους τους πολέμους με το μέρος των λαών ενάντια σε αυτούς που τους έρνουν στον πόλεμο και τους αιματοκυλούν. Να πάμε και στον δικό μας τον λαό και στις παρενέργειες τώρα του πολέμου, της κρίσης στην Ουκρανία. Πιστεύετε θα είναι παροδικό το φαινόμενο της ακρίβειας ή θα γίνει μόνιμο? Δεν θα είναι παροδικό, γιατί η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον πόλεμο. Και η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση ή από άλλα επιτελεία να αποδώσουν την αιτία της ακρίβειας μονομερώς στον πόλεμο, κατά τη γνώμη μας είναι πέρα για πέρα λανθασμένη, πέρα από υποκριτική και από προσανατολιστική. Η ακρίβεια προϋπήρχε του πολέμου. Ήταν αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που, αν θέλετε, επιταχύνεται μέσω του πολέμου. Ποια είναι αυτή η στρατηγική όσον αφορά ειδικά το θέμα της ενέργειας? Είναι η στρατηγική της λεγόμενης πράσινης μετάβασης και της λεγόμενης πράσινης ενέργειας, που επί της ουσίας δεν είχε να κάνει σε καμία περίπτωση με την προστασία του περιβάλλοντος. Πλέον όλα αυτοί οι μύθοι καταρρύπτονται. Είχε να κάνει σχεδόν σε πολύ μεγάλο βαθμό με την απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο και προκειμένου να στηριχτούν συγκεκριμένοι όμιλοι, επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι παράγουν τεχνολογία πράσινης ενέργειας και ούτω καθεξής. Αυτή η στρατηγική της πράσινης μετάβασης, που για τη χώρα μας σήμερα σε συγκεκριμένα ζητήματα σήμαινε την απολιγνητοποίηση, δηλαδή ένας τρόπος παραγωγής με χαμηλό κόστος για την παραγωγή ενέργειας και για να έχουμε και ενεργειακή επάρκεια, εγκαταλείφθηκε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό όμως, η απολιγνητοποίηση, όχι, από τη στιγμή που υπήρχαν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες πρώτα απ' όλα. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες, αυτό το πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, το οποίο για τους λαούς και για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα μπορούσε να έχει ενεργειακή αυτάρκεια αξιοποιώντας όλους τους ενεργειακούς πόρους. Λέω ότι μόνο πράσινη δεν είναι. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση πράσινη, υπηρετεί άλλους γεωπολιτικούς και ενεργειακούς σχεδιασμούς. Όπως είναι, για παράδειγμα, το να αντικατασταθεί με το υγροποιημένο αέριο, το LNG, το οποίο είναι πανάκριβο. Φυσικά οι Έλληνες εφοπλιστές που το μεταφέρουν και πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια μεταφορά του θα κερδίσουν, βεβαίως, όμως αυτός που θα χάσει θα είναι ο ελληνικός λαός. Εμείς είμαστε το μοναδικό κόμμα που εδώ και χρόνια
φωνάζαμε ενάντια σε αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, χρηματιστήριο ενέργειας, χρηματιστήριο ρήπων. Γιατί αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι ο λιγνίτης είναι πιο ακριβώς. Άρα τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή? Θεωρείτε ότι μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση? Εμείς αυτή τη στιγμή, σαν άμεσα, σαν αιτήματα για την άμεσα ανακούφιση, είναι ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια, να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια και τα καύσιμα, οι ανατιμήσεις πάνε αλυσιδωτά, είναι ένα ντόμινο αυτή τη στιγμή το οποίο ζούμε, και φυσικά να αυξηθούν οι μισθοί, το εισόδημα, μέτρα προστασία για τους ανέργους, τους αυταπασχολούμενους, τους αγρότες. Να καταργηθεί και ο ΕΝΦΙΑ, τροπολογία. Όμως, που θα μαζέψει όμως λεφτά μετά η κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, να έχει να αν γίνει. Θέλει η κυβέρνηση να φορολογήσει, γιατί λέει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ότι δεν τον καταργώ, δεν τον μειώνω, γιατί από αυτό θα ωφεληθούν και τα μεγάλα εισοδήματα. Τα μεγάλα εισοδήματα ας βρει άλλο τρόπο να τα φορολογήσει. Όμως όχι μόνο δεν τα φορολογεί, αλλά μειώνει και τους συντελεστές για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα μερίσματα για τους, για τους μεγαλομετόχους των εταιριών. Όμως η λύση είναι άλλη. Η λύση είναι σε έναν τελείως διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Εμείς λέμε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, όλες οι παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα και μπορεί να αξιοποιήσει, πρέπει να το κάνει. Είτε αυτό λέγεται λιγνίτης, είτε αυτό λέγεται γεωθερμία, είτε αυτό λέγεται ανανεώσιμες πηγές, υδρογονάνθρακες, υδροελεκτρικά. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τα έργα τα υδροελεκτρικά, τα οποία είναι η πιο καθαρή μορφή ενέργειας και η πιο φιλοπεριβαλλοντική μορφή ενέργειας, δεν προχωράνε και δεν θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές. Λοιπόν, αυτή είναι η υποκρισία. Φυσικά αυτό θέλει έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, σε σύγκρουση όπως είπατε με τις δεσμεύσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως τώρα είναι η ώρα να πάρουμε αυτή την απόφαση. Έκανε γιατί ο άλλος δρόμος να το μας οδηγεί. Έκανε και μια καταγγελία η ευρωκοινοβουλευτική σας ομάδα ότι είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία των νέων για τον προηγούμενο μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Μονάδες μακριά από την Ισπανία. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων και συνολικότερα στην ανεργία, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι μειώνεται με το γνωστό τρόπο, με τη μερική απασχόληση, με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις κτλ. Όλα αυτά, και η ανεργία και η ακρίβεια και οι πόλεμοι, δείχνουν πραγματικά τη βαρβαρότητα ενός συστήματος το οποίο έχει σαπίσει στην κυριολεξία, και το μόνο που μπορεί να φέρνει τα επόμενα χρόνια είναι μόνο αδιέξοδα και δεινά για τους λαούς. Και εδώ αναδεικνύεται πραγματικά η επικαιρότητα, η αναγκαιότητα του άλλου δρόμου ανάπτυξης, αυτόν που προτείνει το ΚΚΕ, όπου στο επίκεντρο δεν θα είναι οι ανταγωνισμοί, τα κέρδη των μεγάλων και των ισχυρών, αλλά θα είναι οι ανάγκες εκλογές των λαών. Ζητάτε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ένα κόμμα, το οποίο το ξέρετε πολύ καλά, δεν εξαντλούμε τη δράση μας, ούτε ξεκινάμε και τελειώνουμε τη δράση μας με την κάλπη. Εμείς σήμερα που μιλάμε, διεκδικούμε, παλεύουμε να οργανωθεί η πάλη του λαού για μέτρα ανακούφισης, για στήριξη του εισοδήματος, για αυξήσεις στους μισθούς κτλ. Και γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πανελλαδική και πανεργατική απεργία στις 6 του Απρίλη, έτσι ώστε όλα αυτά τα αιτήματα, όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους να μπουν στο προσκήνιο. Είναι και άλλα. Είναι η ιστορία, παράδειγμα, με τη Λάρκο. Αυτή τη στιγμή το νικέλιο, που είναι το βασικό παραγωγικό προϊόν της Λάρκο, έχει εκτιναχθεί στην παγκόσμια αγορά. Έχει εκτιναχθεί. Λοιπόν, και οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ απαξιώνουν και κλείνουν τη Λάρκο, που θα μπορούσε να ήταν μια και είναι μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας που θα μπορούσε να στηρίξει αυτόν τον άλλο τρόπο ανάπτυξης. Από την άλλη όμως είναι μια επιχείρηση που είναι κόκκινη κάθε χρόνο. Δηλαδή, την κατέστησαν κόκκινη. Την κατέστησαν κόκκινη. Λοιπόν, οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, με τη πολιτική της ΔΕΗ κτλ., τη στιγμή που η ΔΕΗ είναι ένας από τους μετόχους της Λάρκο, άρα λοιπόν είναι μια επιχείρηση που την απαξίωσαν και την έφεραν εδώ που την έφεραν οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, και φυσικά και εδώ να συμφωνήσω, και οι δεσμεύσεις και οι περιορισμοί που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Είναι αναγκαία αυτή η επιχείρηση σήμερα και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί
να μην απολυθούν, να παραμείνουν στους οικισμούς εκεί πέρα που υπάρχουν και για να στηρίξει και μια οικονομία προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Κύριε, αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε, μια τελευταία ερώτηση. Χθες ο κύριος Τσίπρας σε συνέντευξή του ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνένεσης, ενώ κάλεσε όλο το δημοκρατικό κόσμο σε συνένεση και σε συνεργασία για να ιτηθεί η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι το κάλεσμα απευθύνεται και σε εσάς? Νομίζω ότι την απάντηση του ΚΚΕ την έχει δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, από το 2012 που γίνονταν αντίστοιχα καλέσματα και την πορεία την είδαμε, έτσι, την πορεία αυτού του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, το επόμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, παρά τις διαφορές τους ή τις αποχρώσεις τους, είναι στην ίδια πλευρά. Είναι στην ίδια πλευρά. Είναι στην πλευρά η οποία ακολουθεί αυτή την ενεργειακή πολιτική που περιγράψαμε πιο πριν. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Λέει απολιγνητοποίηση, ναι, αλλά να μην είναι τόσο βίαιη. Άρα όταν η απάντησή σας είναι αρνητική, λοιπόν, στο κάλεσμα. Είναι η πλευρά που εμπλέκει τη χώρα μας στους πολέμους, είναι η πλευρά που φορτώνει νέα βάρη. Προφανώς, εμείς είμαστε κόντρα σε αυτές τις κυβερνήσεις και αυτό που λέμε είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, πρέπει να ισχυροποιηθεί τώρα περισσότερο από ποτέ το ΚΚΕ. Μόνο αυτό, μόνο η δύναμη του ΚΚΕ μπορεί να λειτουργήσει την επόμενη μέρα ως μια δύναμη υπέρ του λαού για τη διεκδίκηση όλων αυτών των ζητημάτων και των προβλημάτων που βιώνει, αλλά για να φωτίσουμε και έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός.